Καλησπέρα. Τι κάνουν τα κορίτσια μου και οι φίλοι μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση σήμερα, αλλά δυστυχώς είχαμε παραλαβεί και ήταν λίγο δύσκολο να κάνουμε στις 12 η ώρα το live που σας υποσχέθηκα. Και θα κάνουμε τώρα. Για μερικές μου είπατε ότι είναι καλύτερα να κάνουμε τώρα στις 4 η ώρα. Και έτσι κάνουμε τώρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, σας αρέσει το σκουφάκι μου. Αυτό θα δείξουμε σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Χριστίνα Δημητριάδου για το πολύ ωραίο κρεμαστό το οποίο μου έφερε σήμερα. Ήρθε από τη Θεσσαλονίκη για να με γνωρίσει. Χριστίνα Δημητριάδου. Έχει και σελίδα Premium Handmade Jewelry, κοσμήματα δηλαδή. Είναι Χριστίνα Δημητριάδου Design στο Facebook. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστινάκη, πολύ που σε γνώρισα και από κοντά, όπως και επίσης και για το δωράκι και για ακόμα μια κυρία η οποία ήρθε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Σήμερα έχω επισκέψεις πολλές. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Σήμερα θα δείξουμε ένα εύκολο σκουφάκι, παραπλήσιο με το άλλο που δείξαμε, που είχε ένα μπροστινό και ένα ποδαράκι από πίσω. Αυτό μου το έπλεξε η Νίκη, το οποίο θέλω να σας πω και κάτι που θέλω να προσέξετε, γιατί βλέπετε ότι έχει ένα μικρό κολπάκι που πρέπει να γίνει, το οποίο δεν έγινε σε αυτό το σκουφάκι, το είδα μετά. Καλησπέρα, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Σαββατοκύριακο θα ξεκουραστούμε, ελπίζω, όλοι και όλες. Μια νέα εβδομάδα έρχεται. Θα σας βγάλω πρόγραμμα την Κυριακή. Έχουμε να κάνουμε την μπλούζα της Αθανασίας. Δεν ξέρω αν είδατε τα stories στο Νήμα Κυλκής. Μια πολύ πολύ ωραία και εύκολη μπλούζα με βελονάκι. Θέλετε περίπου 4 νήματα εκατοστάρια για large. Εμείς θα το δουλέψουμε με το Ελίνα από εβδομάδας. Επίσης ένα σακίδιο πλάτης backpack που μου ζητήσατε. Το κολλιέ αυτό το άλλο που είδατε της αδερφής μου, επίσης και αυτό θα σας το κάνω την άλλη εβδομάδα. Μία ζακέτα μονοκόμματη που είναι μακρόσθενη με ένα διαφορετικό σχέδιο από τα άλλα, όχι κάτι εύκολο. Βέβαια μου ζητήσατε σήμερα, μου πήρατε κάποιο τηλέφωνο και θέλετε και κάποιες εύκολες ζακέτες, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Φυλάκια, φυλάκια από πορταριά. Χαλκιδικής, έχεις τη χαλκιδική πορταριά. Εγώ ήξερα νομίζω στο Βόλο, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στο Πύλιο ότι έχει πορταριά. Από Ηράκλειο Κρήτης, φυλάκια πολλά. Άρχισα λίγο να μπω σήμερα, ένα-δυο λεπτάκια, θα φάμε ακόμα, είναι 4 και 1 λεπτό. Γεια σας, γεια σας, σήμερα είμαι μόνη μου, ησυχία, ηρεμία. Θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα πιο ήσυχο μάθημα από τις άλλες φορές. Βέβαια μου λείπουν τα κορίτσια μου. Από το Ρόντο, α, φυλάκια πολλά. Από Νέα Φιλαδέλφια. Καλά, μια χαρά. Η Πασχαλιά μου άρεσε πάρα πολύ το τσαντάκι σου. Είδα ότι το έκανες. Και κάποια άλλα σκουφάκια. Θα τα ανεβάσω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχω κρατήσει φωτογραφίες. Φιλιά, φιλιά, πάρα πολλά. Α, Νίκη, σου άρεσε η μπλούζα. Είπες ότι είναι τέλεια. Πάρα πολύ εύκολη, κορίτσια. Δεν έχει κοψίματα, έχει μόνο αυξήσεις. Θα μας λείπεις, λέει, έστω για μέρα, επειδή είναι Κυριακή στη μέση, εντάξει, από σε Δευτέρα πάλι. Φιλιά, από Σαντορίνη. Φιλάκια, φιλάκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο σκουφάκι, μόνο που θα σας κάνουμε στην εβδομάδα, θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε φούντα με χαρτόνι, γιατί δεν πρόλαβα να το ετοιμάσω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σήμερα είχαμε πάλι παραλαβή. Θα σας ανεβάσω μετά ένα story να δείτε τι ωραία πράγματα ήρθανε και θα έρθουν κι άλλα. Πολύ ωραία για τσάντες. Από Εύρο, φυλάκια πολλά. Από τη Σπάρτη, φυλάκια. Από Χίο, τα κορίτσια μου, τι κάνετε στη Χίο. Η Ζαφυρία. Η Ζαφυρία μου δεν σε έστειλα κάποιες φωτογραφίες που μου ζήτησες, ελπίζω να θυμηθώ μετά. Έχει κοντά στον Πολύγυρο. Α, έχει στον Πολύγυρο, ναι, εκεί. Γιατί η Χαλκιδική μου είπε κοπέρα. Α, και στο Σαντορίνη και άλλοι φίλοι μας. Φιλάκια από Αθήνα. Με κρόσινη σάρπα έχουμε δείξει κάποιες. Μπέστε στο YouTube Νήμα Κυλκής στα ελληνικά να δείτε λιγάκι. Στο Βόλο η Πορταριά, στο Πύλιο την καλησπέρα μου. Ναι, το ξέρω γιατί έχω πάει στην Πορταριά. Από Σπάρτη, φιλάκια, φιλάκια, ποροπό.
Λοιπόν, θα δουλέψουμε με το νήμα Ελίνα. Έχω πάρει αυτό το πορτοκαλί το ανοιχτό που έχει έρθει. Δεν φαίνεται πολύ καλά σε αυτήν την κάμερα. Στην άλλη κάμερα θα το δείτε πιο καλά. Για να φαίνεται λίγο καλά στην κάμερα, πήρα ένα χρώμα το οποίο να μην είναι πολύ θαμπό. Θα δουλέψουμε με βελονάκι νούμερο 3,5-4 αν θέλετε. Εγώ θα το κάνω με το 4. Είναι πολύ πολύ εύκολο σαν σκουφάκι, δεν έχει δυσκολίες. Θέλω να προσέξετε λίγο τις αυξήσεις που θα τις κάνουμε λίγο εναλλάξ. Φιλάκια σε όλους. Από Κόρινθο η Στέλλα, από Γερμανία, από Αργολίδα. Πουλόβερ καταρχήν. Έχω ένα από το μπλουζάκι αυτό, το χειμωνιάτικο που έκανα με την Αθανασία. Και έχουμε και ακόμα μία μπλούζα που ετοιμάζουμε. Τώρα έχω βάλει πιο πολύ να σας κάνω ζακέτες και επίσης θα κάνω μια πολύ ωραία μπέρτα. Και τι άλλο έχουμε, αντρικό μπλουζάκι ετοιμάζω. Τα έχω μοιράσει τα κορίτσια μου όπως καταλαβαίνετε. Και εγώ τώρα ξεκινάω δυναμικά να τελειώσω αυτήν την εβδομάδα η γοργονοούρα μου. Για να την έχετε τουλάχιστον, αν τα καταφέρουμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου, να την έχουμε τη γοργονοούρα σε βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και εσείς είστε κούκλες και πολύ καλά κορίτσια όλες. Φιλάκια, φιλάκια. Φούντες από εδώ με... Α, ωραία. Ωραία. Κάτι μου στέλνετε τώρα. Α, έχετε ήλιο στο δωμακό μέρη, Εδώ πέρα έχει λίγο συννεφιά, εντάξει, καλός καιρός. Η μπλούζα Elisabeth που ανέβασα στο story, αν μπεις να το δεις, είναι πάρα πολύ εύκολη που κάναμε τις Αθανασίες, θα τη δείξουμε μέσα στην εβδομάδα. Πανεύκολη μπλούζα, να ξέρετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε για να μην σας καθυστερώ, γιατί ξέρω ότι έχετε και δουλειές, έχετε ψώνια, Σάββατο είναι σήμερα και εγώ θέλω να πάω λίγο νωρίς στο σπίτι μου. Λοιπόν, θα γυρίσουμε την κάμερα. Και ξαναλέω ότι θα δουλέψουμε με το νήμα Ελίνα. Λεπτάκι. Είναι αυτό. Το οποίο είναι 50% μαλλί. Έτσι. Είναι το Β173 αυτό. Το πορτοκαλί, το ανοιχτό, το καινούριο. Υπάρχουν όλα στο site. 100 γραμμάρια 265 μέτρα. Άλλο λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν, δεν έχω σχεδιάγραμμα για αυτό το σκουφάκι. Το βάζω λίγο εδώ να το δείτε. Εντάξει. Ξεκινάμε από πάνω. Θα πούμε τις αυξήσεις μας πώς πηγαίνουν. Και θα προχωράμε μαζί. Την πλέξη κορκόδουλο, το έβαλα πείσμα. Θα το δω το βίντεο ξανά κρυγά. Θα την προσπαθήσεις ξανά, όλγα μου. Μην την παρατάς. Εντάξει. Λοιπόν, στο σκουφάκι εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να έχει και λίγο μαλλί μέσα για να μην πιπικιάζει εύκολα το νήμα σας. Τώρα, αν έχετε αλλεργία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε σκέτο ακριλικό. Εμείς έχουμε το μήλα, το οποίο σας το έχω ανεβάσει για σκέτο ακριλικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Με 4 βελονάκι πλέκω εγώ το Ελίνα. Εάν θέλω να το κάνω πιο σταθερό, το σκουφάκι μου ή το καπέλο μου, το κάνω με 3,5. Λοιπόν, θα δείξουμε λίγο το μαγικό κύκλο. η Στεφανία λέει να μην πάω σπίτι μου. Λοιπόν, 2, 4, 6. Λοιπόν, ξεκινάμε μαγικό κύκλο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το έχω λίγο πιο... Κάτι καλά μου λέτε, είτε να πάω πιο σιγά. Λοιπόν, ο μαγικός κύκλος, με τον εύκολο τρόπο που κάνω εγώ, αφήνω κλωστή αρκετή, γύρω-γύρω από εδώ. Γεια σου Σοφία. Κρατάω εδώ τη θηλιά μου και εδώ πέρα το κενό αυτό το κρατάω σταθερά να μην κλείσει, εντάξει. Ξεκινάω και κάνω 2 αλυσίδες, δουλεύω με ποδαράκια το συγκεκριμένο σκουφάκι. Καλησπέρα. Και ξεκινάμε και κάνουμε 11 ποδαράκια μέσα στον κύκλο. Κρατάμε εδώ. Αυτή η κλωστή τώρα μπορεί να φύγει προς τα έξω, αφού κάναμε το πρώτο, να μην μας ενοχλεί. Και προσπαθούμε να το κρατάμε εδώ ανοιχτό. Εντάξει. 11 ποδαράκια. Μαζί με την αλυσίδα μας θεωρούμε ότι είναι σαν να είναι 12 ποδαράκια. Εάν θέλετε να κάνετε για παιδικό, υπολογίστε ότι θα κάνετε 8 με 10 ποδαράκια. Είναι και ανάλογα το νήμα σας. Συγγνώμη λίγο. Μπράβο και τούλα μου. Λοιπόν, κάνουμε ένα εύκολο σκουφάκι, είτε για ανδρικό, είτε γυναικείο, είτε παιδικό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ξαναλέω, κάνουμε μαγικό κύκλο, 2 αλυσίδες και γεμίζουμε τώρα εδώ μέσα στο μαγικό κύκλο, το οποίο θα κλείσουμε μετά, με 11 ποδαράκια.
Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο, Μαρία μου, αυτό το νήμα για μπλούζες. Δεν τσιμπάει. Εγώ που έχω και λίγο θέμα με το μαλλί, δεν με ενόχλησε καθόλου στο κεφάλι και σαν λαιμό που το έχω χρησιμοποιήσει, δεν με ενόχλησε καθόλου. Είναι από τα μισομάλινα που δεν το αισθάνεσαι ότι έχει μαλλί μέσα, πραγματικά. Και δεν μου αρέσει να λέω ψέματα, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχική μου αλυσίδα και μετράω τώρα 11 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Συνεχίζω, συγγνώμη. 10, 11. Αν θέλετε να κάνετε για παιδικό, θα μου βάλετε ή 8 ή 10 ποδαράκια αρχικά και θα το πηγαίνετε με τον τρόπο που θα σας εξηγήσω μετά. Λοιπόν, εδώ τώρα σφίγγουμε λίγο, τραβάμε αυτή την κλωστή και βλέπετε ότι κλείνει αμέσως. Και είναι πιο καλό να κάνετε με μαγικό κύκλο, γιατί βλέπετε δεν υπάρχει κενό. Αν κάνετε αλυσίδες και βουβό, καλησπέρα, με τις αλυσίδες και με το βουβό συνήθως φαίνεται εδώ ένα κενό. Προσπαθήστε το λίγο το μαγικό κύκλο, δεν είναι δύσκολος. Είναι θέμα συνήθειο να το κάνετε, γι' αυτό και εγώ προσπαθώ πάντα να σας δείχνω μαγικό κύκλο. Λοιπόν, εγώ συνήθως το κάνω δεξιά από το πρώτο ποδαράκι. Εδώ είναι το πρώτο ποδαράκι μου, εδώ πάνω. Εντάξει. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αυξήσεις μας. Η πρώτη αύξηση που θα γίνει είναι το συνηθισμένο που κάνουμε 2 ποδαράκια σε κάθε θηλιά για να γίνει η αύξηση. Άρα θα κάνουμε εδώ τώρα 1, 2 αλυσίδες, θα κάνετε εδώ στο πρώτο ένα ακόμα ποδαράκι. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, η αλυσίδα με το ποδαράκι είναι σαν να είναι 2 ποδαράκια και συνεχίζω μετά και κάνω 2 ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Επομένως τα 11 γίνονται 22, έτσι. Βεβαίως και μπορείς να δεις το βιντεάκι αργότερα, άσπα, κοινοποιούνται στο Facebook και μετά κάποια στιγμή τα ανεβάζω και στο YouTube. Σήμερα θα προσπαθήσω να σας ανεβάσω κάποια από αυτά που κάναμε στην εβδομάδα στο YouTube για να τα βρίσκετε και πιο εύκολα. 2 ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Ένα κουβάρι των 100 γραμμαρίων, αν είναι γύρω στα 250 μέτρα, σας φτάνει, να ξέρετε, για να κάνετε το σκουφάκι. Δύο ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Όταν κάνουμε συνήθως καπέλα, το είπα και πριν, δεν ξέρω αν το είδατε κάποιοι, καλό είναι να βάζετε πιο μικρό βελονάκι για να είναι πιο σταθερό, όπως αυτό που είχαμε κάνει με το γύσο, το καπέλο. Είδατε ότι το έκανα με 3,5 βελονάκι για να γίνει πιο σταθερό. 2 ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Αν πλέκετε σφιχτά, μπορείτε να το κάνετε και με 4,5. Ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Χαίρομαι που παραλαμβάνετε γρήγορα τις παραγγελίες μας. Καμιά φορά λόγω φόρτου καθυστερούμε λιγάκι ή αν έχουμε κάποιες ελλείψεις. Λοιπόν, 2 στο καθένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φιλάκια πολλά σε όλες και σε όλους. Δεν λέω ονόματα τώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε τις αυξήσεις μας. Όπως έχουμε πει, λοιπόν, εδώ δεξιά μπαίνουμε εδώ και κάνουμε το βουβό. Εντάξει. Τώρα θα ξεκινήσουμε, συνεχίσουμε τις αυξήσεις μας. Τώρα κάνουμε 2 αλυσίδες και εδώ στην πρώτη θηλιά που έχουμε κάνουμε ένα ποδαράκι και το ποδαράκι που έχουμε από κάτω εδώ θα το πάρουμε μπροστινό 2 φορές όμως θα βάλουμε. 2 μπροστινά στο ίδιο ποδαράκι. Ένα, μπροστινό. Το έχουμε κάνει το μπροστινό, έτσι. Μετά, στην επόμενη θηλιά εδώ θα κάνουμε 2 στο ίδιο. Το ίδιο ποδαράκι, εδώ θα το πάρουμε μπροστινό.
δύο φορές βάζουμε μπροστινό ποδαράκι στο ίδιο σημείο. Με ένα κουβάρι, σωστά Ελένα μου, το βγάζουμε. Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, στη μία θηλιά εδώ βάζουμε στο ίδιο σημείο δύο φορές κανονικό ποδαράκι και μπροστά στο ίδιο ποδαράκι κάνουμε δύο μπροστινά. Ζωάκια, με ζωάκια, σκουφάκια. Θα το προσπαθήσουμε και αυτό. Στο ίδιο ποδαράκι κάνουμε δύο κανονικά, εδώ. Και εδώ θα κάνουμε δύο μπροστινά. Στο ίδιο ποδαράκι. Πάμε όλη τη σειρά μας με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς θα πρέπει να το δούμε μαζί τουλάχιστον για 3-4 σειρές. Μέχρι να δείτε τις αυξήσεις πώς πηγαίνουν, θα σας πω σε ποιο σημείο σταματάμε τις αυξήσεις, για να μπορείτε να το συνεχίσετε μετά μόνοι σας. Λοιπόν, στο ποδαράκι επάνω, φυλάκια, φυλάκια από την Πινελόπη, την αγάπη μας Νίκη να δώσεις. Δύο ποδαράκια κανονικά εδώ στο ποδαράκι μας και στο ίδιο ποδαράκι το παίρνουμε μπροστανά. Για 19 μηνών, βάλε 8 ποδαράκια αρχικά και δοκίμασέ το λίγο αγάπη μου, εντάξει. Θα σας εξηγήσω με το καπέλο που έχω, το σκουφάκι που έχω εδώ, πώς απολογίσετε λίγο στις περιμέτρους. Δύο κανονικά, δύο μπροστινά στο ίδιο. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου Γιάννα μου. Εντάξει. Παίρνουμε εδώ, κάνουμε δύο μπροστινά. Νατάσα μου, την τέλεια τη δουλειά την κάνουν και τα κορίτσια μου, με βοηθάνε και μου ετοιμάζουν τα πλεχτά. Γιατί αν δεν τις είχα αυτές εγώ, δεν θα τα κατάφερα να σας τα δείξω όλα αυτά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγγνώμη που καθυστερώ λίγο, βγάζω νήμα, επειδή είμαι μόνη μου σήμερα και δεν έχω βοηθό. Λοιπόν, ένα, ακόμα ένα στο ίδιο σημείο, κανονικό. Στο ίδιο ποδαράκι παίρνουμε δύο φορές μπροστινό το ποδαράκι μας, εδώ. Θα δεις για Αντωνία μου γιατί κάνουμε διπλό μπροστινό. Θα το δεις λίγο επόμενη. Δύο κανονικά. Το κασκόλ με τις τσέπες. Μπες στο YouTube, γράψε νήμα κλικί στα ελληνικά και έχει ανέβει το βίντεο στο YouTube. Είναι πιο εύκολο να το βλέπετε από το YouTube. Κάνω τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Λοιπόν, θα βρω πίνακα για τα σκουφάκια, πόσα εκατοστά και θα σας ανεβάσω. Εντάξει, και περίμετρο κεφαλιού, θα σας ανεβάσω μετά. Ένα, δύο μπροστινό. Συνεχίζουμε. Επειδή έχει λίγο δουλίτσα, θα κάνετε λίγο υπομονή. Δεν θέλω να σας κάνω σε μικρά δείγματα και να σας μπερδεύω. Θέλω να σας κάνω σε πραγματικό δείγμα. Κανονικό μέγεθος ο σκούφος, εγώ έχω περίμετρο 55 εκατοστά και με τις οδηγίες που σας δίνω εδώ, τα 55 εκατοστά να ξέρετε είναι 50 κανονικά σαν περίμετρο σκούφο, γιατί έχει ελαστικότητα πάρα πολύ αυτός ο σκούφος και επίσης και συνήθως και για αντρικό αυτό το μέγεθος θέλουνε. Αλλά θα σας βρω πίνακες και θα σας ανεβάσω και για περίμετρο και για ύψος του σκούφου πόσο πρέπει να είναι. Η Νίκη δεν με προλαβαίνει. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μου στέλνετε τις δημιουργίες σας. Δεν πρόλαβα χτες να ανεβάσω. Σαν λάστιχο δεν θα γίνει αυτή. Έχουμε κάνει σαν λάστιχο το προηγούμενο σκουφάκι μας που είχαμε κάνει. Θα δείτε λίγο. Λίγο υπομονή. Ναι, λοιπόν, ξαναλέω, στο ίδιο ποδαράκι, σε κάθε ποδαράκι, κάνουμε δύο κανονικά, εδώ, γιατί ρωτάει μια φίλη, ένα, δύο, στο ίδιο, και το ίδιο ποδαράκι από κάτω το παίρνουμε δύο φορές μπροστινό, εντάξει,
Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε όσο κορίτσια μπαίνουν τώρα. Μπορείτε να κοινοποιείτε τα βίντεό μου όπου θέλετε. Στο προφίλ σας, σε ομάδες, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί κάποιες κοπέλες με ρωτάνε. Γεια σου Βάσο μου. Μπορείτε να τα αποθηκεύετε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά από YouTube και μπορείτε πιο εύκολα να τα βλέπετε και από εκεί. Λοιπόν, τελειώνει αυτός ο γύρος. Τώρα ο επόμενος γύρος θα πάει πιο εύκολα. Γιατί εδώ είχαμε πιο πολύ γέμισμα. Εντάξει. Θα σας ανεβάσω πίνακα για τα σκουφάκια, μην ανησυχείτε. Με ένα κουβάρι 100 γραμμαρίων, περίπου γύρω στα 250-260 μέτρα, όσο έχει και το Ελίνα, βγαίνει ένα σκουφάκι. Το νήμα εννοείται ότι να πλέκετε τουλάχιστον με 3,5-4 νούμερο βελονάκι, να μην είναι ούτε πολύ χοντρό ούτε πολύ λεπτό. Εντάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και θα σας δείξω μια άλλη μέρα, όπως σας είπα, πώς να κάνετε φούντες με χαρτόνι. Υπάρχει και μηχάνημα βέβαια, το οποίο έχω στο μαγαζί μου, αλλά τώρα είναι σε έλλειψη. Θα ξαναφέρω, γιατί κάποιες κάνετε και χαλάκια με φούντες και τα χρειάζεστε, γιατί σας βοηθάνε περισσότερο. Μια ωραία ιδέα είναι τα χαλάκια με τις φούντες, αν έχετε νήματα περισσεύματα, από ακριλικά νήματα. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Η Μάρθα ξεχάστηκε, τώρα μπήκε. Να μην ξεχυλώνει. Καλό είναι το νήμα που θέλετε να κάνετε σκουφάκια ή μπλούζες οτιδήποτε. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι να έχει μέσα μαλλί. Έστω και 10% αν έχετε αλλεργία, καλό είναι. Δεύτερος παράγοντας είναι να πλέκετε λίγο σφιχτά, μην το πλέκετε πολύ χαλαρά. Γιατί όταν είναι χαλαρό, αν πληθεί μετά και λίγο το κρεμάσετε οτιδήποτε, ξεχυλώνει το πλεκτό σας. Λοιπόν, βλέπετε τώρα πως είναι έτσι. Αν το βλέπατε, θα λέγατε ότι κάνετε κάποιο λάθος. Σας το ξαναλέω λίγο αυτό, γιατί το είπα και στο άλλο σκουφάκι και είδατε ότι όσες κάνετε το σκουφάκι σας βγήκε σωστό. Λοιπόν, τώρα θα ενώσουμε πάλι με βουβό στο πρώτο ποδαράκι μας εδώ δεξιά, το κανονικό το ποδαράκι μας, μετά τις αλυσίδες. Είτε ενώνετε πάνω-πάνω στην αλυσίδα, εγώ συνήθως ενώνω εδώ πάνω στο ποδαράκι, το πρώτο, εντάξει, με βουβό. Okay. Βλέπετε πόσο ζουγρό γίνεται. Ξαναλέω ότι βάλαμε αρχικά τις αλυσίδες μας είναι 11 ποδαράκια, μετά κάναμε 2 ποδαράκια σε κάθε θηλιά και τώρα κάναμε σε κάθε ποδαράκι 2 κανονικά ποδαράκια πάνω και το ίδιο ποδαράκι κάναμε 2 μπροστινά, έτσι. Τώρα, συνεχίζουμε στην επόμενη σειρά μας. Είμαστε τώρα στην τέταρτη σειρά, okay. Λοιπόν, την οποία τέταρτη σειρά, αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε τα μπρος και τα πίσω ποδαράκια, έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε 2 αλυσίδες και εδώ έχουμε ένα ποδαράκι, το οποίο θα το κάνουμε ποδαράκι από πίσω, εντάξει. Σε αυτή τη σειρά δεν θα κάνετε αύξηση. Και αυτά τα 2 που ήταν μπροστινά θα τα πάρουμε πάλι μπροστινά. Στην ουσία σε αυτή τη σειρά δεν θα κάνουμε αύξηση, αλλά με τον τρόπο αυτόν, έτσι όπως θα πλέκουμε τα πίσω και τα μπρος ποδαράκια, θα αρχίσει να διορθώνεται αυτό που βλέπετε που γίνεται έτσι σουγρό. Το οποίο δεν είναι λάθος, έτσι. Τα 2 ποδαράκια που έχω εδώ τα κανονικά τα κάνω από πίσω. Θα δείξω λίγο σιγά σιγά πως κάνουμε το από πίσω. Παίρνουμε κλωστή, μπαίνουμε δεξιά από το ποδαράκι που θέλουμε να πλέξουμε και πηγαίνουμε αριστερά του, γυρίζω λίγο πίσω να βλέπετε. Παίρνω κλωστή, βγαίνω μια φορά, λίγο θα χαλαρώνεται. Παίρνω κλωστή, παίρνω από τα 2, παίρνω κλωστή, παίρνω από τα 2. Και τα άλλα 2 που ήταν μπροστινά τα δουλεύουμε ένα-ένα μπροστινά. Βάσουμε να το δοκιμάσεις και αυτό. Γράφεις ότι το πάλι παίρνουμε αυτά τα 2 από πίσω ένα-ένα το ποδαράκι, δεν κάνουμε κάποια αύξηση. Ένα και ακόμα ένα. Και αυτά τα 2 τα μπροστινά τα παίρνουμε ένα-ένα μπροστινά. Ένα και ένα. Πάμε εδώ, από πίσω. Συνήθως έχω τη γιοτούλα μου εδώ, δίπλα, ακόμα και άλλα κορτσίνα είναι. Η γιώτα είναι θολό.
Έχουμε θέμα. Για να δω λίγο. Βλέπετε καλά. Δύο από πίσω. Ένα. Θα σηκώσω λίγο πιο ψηλά την κάμερα, να δω μήπως παίζει ρόλο αυτό και πέστε μου, βλέπετε καθαρά. Περιμένω να μου πείτε λίγο αν βλέπετε καθαρά. Δύο από μπροστά. Κανονικά. Δεν κάνουμε αύξηση σε αυτή τη σειρά, αλλά ο τρόπος που πλέκουμε τώρα, καλησπέρα, καλησπέρα, βοηθάμε να στρώσει το πλεχτό μας. Μια χαρά βλέπει, λέει η Ρεβέκα. Την άδεια από πίσω. Ένα πολύ εύκολο σκουφάκι. Ωραία, και η Νίκη βλέπει καλά. Α, φιλάκια στο θείο μου. Ξαδερφούλα μου, είναι Γερμανία. Φιλάκια, φιλάκια και περαστικά. Ωραία, με βλέπετε καθαρά, χαίρομαι. Δεν φτάει ο θείος μου. Τρανίν και πάει. Είπα ένα ποντιακό έτσι να τον κάνω να χαρεί λίγο, κορίτσια. Όσες σε πόντιες με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για 2 χρονών όλα αυτά που με ρωτάτε, ξαναλέω. Εδώ είχαμε ξεκινήσει στην ουσία με 12 θηλιές, 12 ποδαράκια, συγγνώμη. Εσείς απολογίσετε από 8 μέχρι 10. Ωραία, βλέπετε καθαρά, χαίρομαι. Αν κάποια δεν βλέπει καθαρά, μπορείτε να βγείτε και να ξαναμπείτε. Μη στενοχωριέστε γιατί το live μετά το κοινοποιώ. Και έτσι θα μπορείτε να το δείτε και το υπόλοιπο από την αρχή, αν χάσετε κάτι. Καμιά φορά που θολώνει λίγο έτσι είναι γιατί κάνει επαναστίαση, μη φοβάστε όμως. Εντάξει. Να σας μάθω ποντιακά. Θα φέρουμε τη Χαρούλα μια μέρα. Θα σας κάνει εκμάθηση τα ποντιακά. Και εγώ δεν τα μιλάω πολύ, αλλά τα καταλαβαίνω. Κόλλησε η οθόνη. Αν κολλάει η οθόνη σας, βγαίνετε και ξαναμπαίνετε. Επειδή είστε αρκετά άτομα, γι' αυτό γίνεται αυτό. Λοιπόν, λίγο υπομονή. Όπου έχουμε μπροστινά ποδαράκια, τα δουλεύουμε κανονικά μπροστινά. Όπου έχουμε τα κανονικά ποδαράκια, τα δουλεύουμε από πίσω. Εντάξει. Τρώει αρκετό νήμα, γι' αυτό και σας λέω ότι θέλετε τουλάχιστον ένα κουβάρι. Βέβαια, αν είναι για παιδάκι, θέλετε λιγότερο, να ξέρετε. Καλώς τη φούλα μου. Η φούλα η Μαλαδμίδου, η οποία από ό,τι ξέρω είναι στην Καβάλα τώρα. Μας έβλεπε από την Ιρισσό, την αγάπη μας. Και περαστικά στη μαμά σου, τούλα μου, εφούλα μου, συγγνώμη. Από ό,τι λένε, βλέπουν όλα τα κορίτσια καλά. Βλέπετε αυτό που ζουγουραίνει, μην το φοβάστε. Εντάξει, είδατε και στο άλλο το σκουφάκι, ότι μετά έρχεται και στρώνει. Λοιπόν, θα εξηγήσουμε 2-3 σειρές ακόμα. Έχουμε χρόνο. Άμα έχετε να μαγειρέψετε οτιδήποτε, ξεκινήστε και το μαγείρευμα ταυτόχρονα, βλέπετε και λίγο εμένα. Λοιπόν, στα κανονικά ποδαράκια δουλεύουμε από πίσω ποδαράκια και στα μπροστινά δουλεύουμε μπροστινά. Δεν κάνουμε αυξήσεις. Από τα βρασνά μας βλέπει η Ρούλα. Την αγάπη μας. Από Ρόδο μας βλέπει η Διονυσία, την αγάπη μας η Διονυσία.
Γερμανικά δεν ξέρω, Κυπριακά και Ποντιακά ξέρω. Ελισάβετ γράφει. Αγγλικά ξέρω επίσης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι λίγο γεμάτο σαν σχέδιο, γι' αυτό θέλει λίγο υπομονή. Γράψτε μου κάνα νέο σας, πώς τα πάτε με τα πλεχτά σας, σας αρέσαν τα βίντεο που κάναμε. Σήμερα δύο κυρίες, τρεις που ήρθανε, όλες θέλανε νήμα για το τσαντάκι τον καρπό που κάναμε, την πλέξη κροκόδυλος. Τους άρεσε πάρα πολύ και χθες το απόγευμα. Ήρθε μια κυρία και έξω από το Κλικής. Α, ξέρω και λίγα σουηδικά. Ναι, ναι, έχω μάθει με τη Νίκη, με τη Μάρθα. Τάξο Μίκε. Κάνα πολύ κυπριακό. Να σας πω ένα πολύ ωραίο που μου αρέσει. Δεν ξέρω, Παναγιώτα, αν είσαι από την Κύπρο. Ένα που μου αρέσει πολύ και το λέω συνέχεια. Είναι που σου νεύκω που πάεις. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έχουμε φτάσει στην ένωσή μας. Θα κάνουμε στο πρώτο ποδαράκι, όπως έχω πει εδώ πάνω, βουβό. Εντάξει. Καλώ στη Θεοδοσία. Και μπαίνουμε, παίρνουμε, το κλείνουμε εδώ πέρα. Βλέπετε, ήδη αρχίζει λίγο και στρώνει. Εσείς μπορεί να μην το καταλαβαίνετε πλήρως. Α, έχω παρέα. Δεν λέω ποια είναι. Δύο αλυσίδες. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τις αυξήσεις. Οι αυξήσεις θα γίνονται μόνο στα ποδαράκια που είναι από πίσω. Στα μπροστινά ποδαράκια τα δύο. Θα παραμείνουν δύο τα ποδαράκια. Πού να πάω για να μην έρθεις. Εκεί, κάτσε. Τι θέλεις. Έχω πολλά. Το ξέρεις. Με έβλεπες ότι έκανα live. Α, δεν ξέρω. Ήρθες για να με κάνεις παρέα. Ναι. Μπράβο. Κάτσε από εδώ να με βγάζεις νήμα. Να με βοηθάς. Πάρ' το εκείνο εκεί πάνω στο τραπέζι. Είναι ένα τέτοιο που με έκανε μια κοπέλα δώρο. Και να μου βγάζεις νήμα. Κάτσε εδώ. Αφού δεν φαίνεσαι. Τι φοβάσαι. Λοιπόν, δύο αλυσίδες. Στην πρώτη θηλιά που έχουμε από πίσω εδώ κάτω, κάνουμε δύο ποδαράκια από πίσω για να γίνει αύξηση. Τα άλλα δύο τα μπροστινά τα κάνουμε πάλι μπροστινά. Είδατε τι καλά κορίτσια έχω. Μόλις είπα ότι με μόνη μου ήρθε. Εγώ σήμερα σε έβρισα. Γιατί? Γιατί είπες 12. Συγγνώμη. Δεν μπόρεσα, είχα παραλαβεί. Λέω, τι να κάνω. Έρωτα σκευάσαμε. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου, και με λέει μόλις μιλά. Εν τω μεταξύ, σε είδα το πρωί που πήγαινε παζάρι και λέω αυτή πάει πρωί-πρωί για να προλάβει μετά το live. Αυτό σε έβριζε και με λέει μόνο τι. Και τώρα με λέει την έβριζε και θα πα. Θα πάω να την δει και από κοντά μου. Λοιπόν, τα δύο τα ποδαράκια που είναι από πίσω θα κάνουμε το πρώτο κανονικό ένα και στο δεύτερο θα κάνουμε αύξηση. Είδες όμως, είσαι καλό κορίτσι, με αγαπάς. Ε, τι βάλεις. Όχι βέβαια, το έχεις αποδείξει. Ε, περίτρανα έχω το. Έχω περάσει τις εξετάσεις. Βεβαίως. Ε. Αυτά τα δύο ποδαράκια τα κάνουμε από μπροστά, δεν αντέχω άλλο μαζί σου. Θα πω το όνομά σου, θα σε καταγγείλω, να ξέρεις. Θα το πω. Να πεις, ναι. Να πω ποια είσαι. Να πεις ποια είναι. Μετά. Δέστε εδώ. Δέστε τι κάνει. Συγγνώμη. Είναι έρωτας. Αφού σε αγαπάω και χωρίς να μου φέρνεις τέτοια πράγματα, δεν χρειάζεται. Εγώ εκδηλώνω την αγάπη μου έτσι. Εσύ κάνε τι θες από τη μεριά σου. Κατάλαβα. Εγώ δεν θα τρώω. Η Ρεγκίνα ξεστή, Πετρίτη και Πέμπτη δεν θα τρώει άλλο. Θα έρχεται εδώ. Αφού ποτέ έρχομαι εδώ, λέω μετά. Ρεγκίνα μας ακούς, αγαπάει. Λοιπόν, πάμε από πίσω στην πρώτη θηλιά. Και οι δύο, κοίτα. Έχουμε άλλη σχέση με αυτήν. Και εδώ πέρα, στη δεύτερη θηλιά, κάνουμε δύο από πίσω. Εντάξει, κάνουμε την αύξησή μας. Τα μπροστινά θα τα δουλεύετε μέχρι το τέλος του σκουφάκι. Αυτά τα δύο τα μπροστινά συνέχεια από ένα. Δεν θα κάνετε αύξηση καθόλου στα μπροστινά. Εντάξει. Είδε στο χθεσινό το live που ήταν η Θανασία και οι άλλοι και πλέκαν ταυτόχρονα μαζί μου. Όλα τα λεφτά. Ε, λοιπόν. Είναι ωραία. Λοιπόν, τα δύο από πίσω είπαμε στο πρώτο δεν κάνουμε αύξηση. Η Ρεβέκα αμέσως κατάλαβε ποια είσαι. Η Ειρήνη λέει είναι. Ένα. Στη δεύτερο ποδαράκι κάνουμε δύο. Από την Κύπρο, η αδερφή μου. Ναι, από πού μου κατάλαβε. Από τη φωνή σου, την ωραία και από αυτά που φέρνεις. Είμαι μοναδική, Ειρήνη. Είσαι. Έχεις άλλη. Νομίζω στο Κλικής όχι. Πελάτησα Ειρήνη, νομίζω δεν έχω άλλη. Έχεις πολλές σούλες. Ναι, σούλες. Ρεγκίνα μία. Σούλες πολλές. Τατιάνα μία. Εδώ στο δεύτερο κάνουμε δύο. Τι λέει, έχει καλή λαϊκή σήμερα. Πού κόπηκα, βρε.
Τι είναι τώρα σου. Πάνε παλού χαρτί. Πού το κατάφερε. Δεν ξέρω. Σήμερα ήταν όλοι, όλοι. Mm. Όλοι ήτανε. Όλοι. Κανονικά. Δεν χωθήκαμε. Εδώ στο δεύτερο κάνουμε δύο φορές από πίσω. Α, έχεις από τη Γιώτα φυλάκια. Τη Γιώτα που είναι, ναι, εδώ πάντα. Ανταποδίδω. Ναι, λέει φυλάκια στην Ειρήνη. Τα μπροστινά τα δουλεύουμε κανονικά, δεν κάνουμε αυξήσεις, είπαμε, τα ξαναπαναλαμβάνω. Από πίσω κάνουμε στο πρώτο ένα, στο δεύτερο κάνουμε δύο, για να κάνουμε την αύξησή μας. Θέλω να καταλάβετε και κάτι στην επόμενη σειρά και μετά είναι πολύ εύκολο, να ξέρετε. Θα πάτε όπως σας πω και θα το προχωρήσετε. Έτσι, στο πρώτο από πίσω κάνουμε ένα. Μαγείρεψες για σήμερα ή όχι? Ναι. Τι καλό έφυξες. Τη γανιά με την κατασπατάτηση. Αυτά είναι. Ήθελες παραγγελία. Πέρα. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Αυτή η παραγγελία που έφερες είναι μια χαρά. Κάθανα, μα τα σκέφια είναι μέχρι απάνω. Ωχ, Θεέ μου. Θα πάω στο τσικάνο για να πάρω τυρί και από εκεί μετά θα γυρίσω στο βάσο. Δύο χερά και τι να το κάνω. Θα σε πάω εγώ στο τσικάνο γιατί θέλω να πάω κι εγώ. Ναι. Πάμε μαζί. Άντε. Σε πάω με τα μάξι. Σε ξεκουράσω λίγο. Γιατί καθυστέρησε το συγκεκριμένο που θα συζητήσω. Ναι, εντάξει. Ένα και δύο στο από πίσω. Θα το κάνεις όλο. Θα κάνω 2-3 σειρές και φτάνει. Μετά είναι όλο, ναι, το ίδιο. Ναι. Στην πρώτη θηλιά κάνουμε ένα, στη δεύτερη κάνουμε δύο. Τα μπροστινά τα δουλεύουμε κανονικά. Σε όλο το σκουφάκι τα μπροστινά δεν αλλάζουν. Είναι δύο μπροστινά και συνέχεια τα δουλεύετε το ίδιο. Εντάξει. Αυτάκι. Απλώς θέλω να σας πω ένα κολπάκι, το οποίο η Νικολέτα μου που μου έκανε το σκουφάκι, είδα ότι δεν το έκανε έτσι ακριβώς. Όχι ότι δεν κάνει σωστά πλεχτά, έτσι. Το κορίτσι μου το γλυκό και την υπερευχαριστώ. Έφτιαξε και μια πολύ ωραία ζακέτα, την οποία έκανε πάρα πολύ χρόνο να την κάνει και την ευχαριστώ πάρα πολύ για χάρη μου. Βέβαια θα τη χάσουμε τώρα, θα μας φύγει, θα μας πάει η Σουηδία. Ποια είναι η κολλέγα αυτή, δεν το ξέρω. Από το Ζαχαράτου, είναι εκεί. Δεν το ξέρω, ξέρω μια δίπλα σου που είναι. Όχι, αυτή έχει φύγει η Σουηδία, δεν είναι εδώ. Ξέρω. Την ξέρεις, μια που έρχεται εδώ με μαύρα μαλλιά, από Σουηδία, με γυαλιά. Την έχεις δει τόσες φορές, ρε. Άμα έρθει, θα την δείξω. Συνεχίζει και ζουγουραίνει αυτό, μην το φοβάστε, εντάξει. Τώρα λίγο να δω που είναι το ξεκίνημά μου, το έχασα. Α, εδώ είναι, έχω ακόμα μέλο. Λίγο υπομονή, γιατί όσο μεγαλώνουν οι αυξήσεις μας, τόσο περισσότερο χρόνο θέλουμε για να προχωρήσουμε. Έφερα καινούργια νήματα για τσάντες, θα πάθεις πλάκα, αυτό έχω να σου πούμε. Δεν κόλλησε αυτή την αρρώστια. Ακόμα. Είμαι στα ψηλά εγώ τα πανεύω, τα κατεβώ. Στο προηγούμενο δεν έκανα δύο. Πού δεν έκανα δύο? Ένα, δύο, ένα, 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 δύο, ένα, 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 δύο. Ένα, ένα και εδώ. Δεν βλέπω κάποιο λάθος. Αν έκανα κάτι θα το καταλάβω στην άλλη σειρά. Δεν ξυλώνω τώρα, κορίτσια. Έχετε καταλάβει, έτσι. Ένα, δύο κάνουμε στα από πίσω. Και στο μπροστινό το δουλεύουμε ένα, ένα. Δεν κάνουμε αυξήσεις στα μπροστινά. Να και αθωνοσούλα μας βλέπει. Είδες καθόλου τα story μου, είδες τα Αθανασία στην μπλούζα που κάναμε. Δεν πρόλαβες, Αχ, πολύ ωραία. Κάναμε story. Πανεύκολο. Σε τρεις ημέρες το τελείωσε. Το κινητό λάλησε, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι. Στο μικρό παιδί λέω, κοίτα το κινητό. Η μάνα, παρά το κυπάρι άλλο. Πες να σε πάρει αυτό σε ένα άλλο. Αυτός που τα ξέρει με τεχνολογία. Το Ελίνα έχει μαλλί, ναι, 50%. Ορίστε, ακούω. Δεν είναι έρωτας όταν έχεις ένα κινητό πολλά χρόνια και ξαφνικά σου λένε άστο και πάρε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δένεσαι, αλλά ξέρεις κάτι, άμα δεν αντέχει. Εγώ συναισθηματικά. Είμαι δεμένη με το κινητό αυτό. Εντάξει. Πόσα χρόνια το έχεις? Τρία. Ναι, εντάξει, αρκετά χρόνια το έχεις όμως. Κοίταξε, αυτά όλα που αποθηκεύεις όμως και κάνεις, γεμίζει μετά το κινητό, ναι, και δεν δουλεύει καλά, να ξέρεις. Και συνεννοεί το μικρό με το μεγάλο και μου στείλε από την Αγγλία. Αυτά είναι. Κατάλαβες, άμα έχεις καλά παιδιά της. Έτσι, βλέπεις. Αλλά εγώ έχω έρωτα. Κολλάω με κάποιο πράγμα. Εντάξει, είναι και συνήθεια, συναισθηματικά. Να μάθω το καινούργιο. Θα το μάθεις σιγά σιγά. Νικολέτα μου, μη συγκινήσαι γιατί είσαι φοβερός άνθρωπος, πολύ αγαπητός. Και γι' αυτό λέω ωραία λόγια και γενικά, ξέρεις κάτι, Ειρήνη, δεν θέλω να το λέω έτσι για να το πω.
Αλλά είμαι, μιλάς, όχι, δεθεί... είμαι πολύ χαρούμενη γιατί οι πελάτησές μου σταθερές πλέον εδώ στο Κιλκής είναι ένα και ένα κορίτσι. Πραγματικά, ναι. Έτσι. Δεν έχω... Σαν να έχει υπάρχει μια συγγένεια. Όχι, δηλαδή έχουμε δεθεί, έχουμε γίνει μια οικογένεια, έχουμε κάτι κοινό που μας ενώνει, που το αγαπάμε. Και όταν αγαπάς κάτι και είναι δημιουργικό και είναι έτσι, ξέρεις, σαν χόμπι, σαν αυτό και το αγαπάς, δεν το κάνεις με το ζόρι. Το κάνεις γιατί σου αρέσει. Τα αγαπάς ή δεν τα αγαπάς τελείως. Εγώ βλέπω καμιά φορά με την Τατιάνα, λέω άχρη Τατιάνα, ξέρεις αυτό το γνήμα, το φαντάστηκα έτσι και μου λέει δεν το πιστέψεις και εγώ έτσι το σκέφτηκα. Λέει, ναι. Ναι. Χωρίς να το καταλαβαίνει, εγώ αυτό νιώθω, που δεν είμαι, δηλαδή ναι. Βλέπω τώρα. Ναι. Είμαι στο ψυχρό και στο κέντρο. Ναι, εσύ είσαι στα τέτοια. Αυτά που δεν έχετε εσείς, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνει, κάθε μία με την άλλη δένεται. Βέβαια, εννοείται. Σύντοτε είμαστε εδώ πέρα, λέει ο καθένας τα δικά του, τα αυτά του. Λοιπόν, τώρα μην το φοβάστε αυτό που πηγαίνει έτσι. Αυτό θα στρώσει, εντάξει, όσο ανοίγουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα εδώ. Κάνουμε ένα βουβό, εντάξει. Και τώρα θα κάνετε δύο αλυσίδες και θα δουλέψετε μία σειρά. Όλο, ένα από πί, όλο τα από πίσω σας κανονικά και τα μπροστινά σας. Δεν θα κάνετε αυξήσεις. Οκ. Okay. Λέει και εσύ κάτι να περάσει η ώρα τώρα. Τα κορίτσια όσο τα καθυστερώ. Ό,τι βλέπετε από πίσω το δουλεύετε ένα-ένα. Δεν κάνουμε αυξήσεις. Και ό,τι βλέπετε από μπροστά το δουλεύετε τα δύο από μπροστινά. Το πορτοκαλί είναι το αγαπημένο. Καλύτερο, τι, πώς να το πω. Ναι, είναι πολύ. Κοίταξε, εγώ έχω τρέλα με τα πορτοκαλί. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Του μικρού. Έχω τρέλα. Άστο. Ένα διάστημα στο σπίτι. Φοράω και κάτι σε μπλούζα, μη λες τώρα. Εντάξει, τώρα τελευταία. Τώρα άρχισες να χαλάς και να φοράς χρώμα. Χαλάω, ε. Χαλάς, ναι. Αφού με μαλώνεται όλο, με λέτε φορά χρώμα. Δεν πρέπει να φοράς χρώμα όμως. Πρέπει λίγο να φοράμε, ναι. Το χρώμα φέρνει χρώμα στη ζωή. Έτσι, αλλάζει και η ψυχολογία. Όχι, το χρώμα φέρνει χρώμα στη ζωή. Ναι. Σου πάει καλύτερα, δεν το κατάλαβες. Εσύ μου αρέσει αυτά τα ρόζ που φοράς σήμερα. Μπράβο σου. Παντελόνι μαύρο όμως. Καλά, προχτές με τα ρολάκια που έφερες πάθαν πλάκα όλες, να ξέρεις. Κύριε Γκίνα, είπε να σε πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έρχεται. Φυσικά εκείνη να ήθελα να συγκινήσω. Ναι, σ' αγαπάει πάρα πολύ. Ναι. Και κάθεται και τη λέω, αυτό είναι για σένα. Μην με πεις πάλι την Ειρήνη. Λέω, ναι, την ευχαριστώ πάρα πολύ να την πεις. Έτσι είναι. Πάντως το ψυγείο μας είναι πάντα γεμάτο, δεν έχουμε πρόβλημα. Παράπονο δεν έχει. Όχι, κανένα παράπονο. Νηστικοί δεν μένουμε πάντως. Αυτό είναι μέρα που πιστικά για την Τατιάνα. Εντάξει. Εντάξει. Εσένα σε έχω ευχαριστήσει πάρα. Όχι, φτάνει, δεν θέλω. Να, εδώ έκανα ένα λάθος που το βρήκε η κοπέλα πριν, δεν πειράζει, θα προσθέσω τώρα ένα. Όχι, βρε, δεν πειράζει. Και αν κάνουμε και κανένα λάθος, δείγμα κάνουμε τώρα. Θα το συνεχίσω στο σπίτι μετά γιατί μου άρεσε το πορτοκαλί. Να μην έχω και ένα σκούφο πορτοκαλί. Ωραίο πορτοκαλί, ας πούμε. Δεν είναι ούτε πολύ χτυπητό, ούτε πολύ απαλό. Σκέφτομαι τα καινούργια τα νήματα, τα γελιστερά, θα τα δείξω μετά. Θα τα δείξω και στα κορίτσια που ήρθανε. Τι να πρωτοφτιάξω. Ήρθανε κάτι ωραία γελιστερά για τσάντες. Ποια? Μία με το παράξενο βαλανάκι. Α, εκείνη την έχω ξεκινήσει. Μην τα λες τα κορίτσια, μυστικά είναι αυτά. Στο σπίτι την έχω ξεκινήσει. Μερικές τα ξέρουν όμως, γράφουν, αλλά εγώ δεν απαντάω. Δεν λέω ότι είναι αυτό. Φαντάζονται. Ναι. Είναι κάτι σαΐνια εδώ μέσα που με πιάνουν αμέσως. Άστο. Ναι, σου λέω όλα τα άλλα τα έχουμε κάνει. Α, η Ρέα θέλει το καπέλο. Τι καπέλο, υποσχέθηκα στη Ρέα το μπλε. Α, μα και δεν το ξέρεις. Το στείλα ή θα έστειλα ένα πακέτο στην αδερφή μου και είχα πει θα στείλω στη φίλη μου τη Ρέα. Ναι, και το ξέχασα. Έστειλα πακέτο στη Ρεβέκα και ξέχασα το καπέλο. Στην επόμενη αποστολή, Ρεβέκα. Στην Λευκοβαρνία, 1200 και να μην τάζεις. Η αλήθεια είναι αυτό. Και πώς ξεκινείται πάντα όταν θέλεις να κάνεις κάτι να το ξεχνάς, ρε παιδί μου. Είναι τόσο στο κεφάλι σου. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Σου, δεν τυχαίνει πολλές φορές να μην το βλέπεις. Ναι. Εγώ πάρα πολλές φορές. Τι έψαχνα από χθες. Σου είπα, κατέβασα. Δεν θυμάμαι. Το κράτος που λέει. Το κράτος ακούει. Αχ, σήμερα ήρθαν δύο πελάτες από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εντωμεταξύ, ποια είναι η φάση. Μπαίνει μία, με έφερε αυτό το κρεμαστό, το έδειξα και στο live. Λέει, γεια σου, λέει και αυτά. Ήρθα, λέει, από τη Θεσσαλονίκη για να σε γνωρίσω μόνο.
τρελάθηκα εγώ, ξέρεις. Έγινες διάσημη ξαφνικά. Άστο, άστο, ναι, ναι. Τι ας πω. Ναι, σιγά, να ήμουν και από αυτές. Και σιγά, με τίποτα. Και μου λέει, μετά από μία ώρα δεν πέρασε, έρχεται μια άλλη κυρία, πιο μεγάλη σε ηλικία. Λέει, γεια σας και αυτά, ήρθα λέει να σας γνωρίσω, λέει, είμαι θαυμάστριά σας, έβρε μπελά, λέω. Ήταν και η Τατιάνα εδώ πέρα. Τι έγινε, λέει, σήμερα, είναι η μέρα, λέει, το θαυμαστό, λέει. Σάββατο, ξέρεις, δεν δουλεύει, ναι, ναι. Περισσότερο και είναι ένας τρόπος να κάνεις και μια βόλτα. Ναι, ναι, και εν τω μεταξύ, ποια είναι η φάση. Ούτε μία, ούτε η άλλη έχει σχέση με το κλικί. Ούτε συγγενείς δεν έχουν στο κλικί. Κοντά είναι, εσύ και το ρισκάρω. Γιατί στα εντάξει. Σέρες, δεν πάνε, πάνε στα σέρες. Επάνε, ναι, αλλά ξέρω εγώ. Να ξεσηκωθείς τώρα να πας. Γιατί να μην πας, αν δεν ξέρω εγώ. Να κάνεις. Ναι, ναι, εντάξει. Έχει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήταν και καλή ημέρα. Να σε γνωρίσω, να δω το μαγαζί. Ναι, αυτά και από δείχνει. Κοντά λέει θέλω να δούμε τα νήματα, ναι. Λέει, γιατί αλλιώς είναι που τα βλέπεις, ξέρω εγώ, από το ίντερνετ. Είναι φυσιολογικό. Ναι. Είναι και τρόπος που μιλάς, τον άλλον τον εντυπωσιάζεις. Εν τω μεταξύ δεν μπορούσα να κρατηθώ. Της λέω με τη μάσκα πως είμαστε να φιληθούμε. Δεν μπορώ. Εγώ όταν μου δείχνουν τέτοια αγάπη, δεν ξέρω. Ναι, τώρα φέτος, εντάξει, η κατάσταση είναι κάπως, αλλά... Χειροτέρεψαν τα πράγματα. Ναι, ναι. Άστο. Έλεγε ένας γιατρός στο Sky το πρωί, το εξής. Πρέπει να προσέχει ο κάθε ένας τον εαυτό του, το σπίτι του. Δεν ξέρουμε... Πώς θα πάει η κατάσταση. Όχι, δεν ξέρουμε. Το φίλο που τον ξέρουμε χρόνια, τι κουβαλάει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό λέει, πρέπει να προσέχουμε, να μην αγκαλιαζόμαστε, να μην φιλάμε, να φοράμε. Όχι ότι δεν αγαπάμε τους φίλους μας, απλά πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει, πρέπει. Ξεφύγαμε πάρα πολύ. Δεν θα πηγαίνουμε στις καφετέρειες, δεν θα πηγαίνουμε στα σπίτια των φίλων. Πρέπει λίγο να προσέξουμε. Καφετέρειες γεμάτες είναι, Ειρήνη. Αυτό ήθελα να πει. Οι γεμάτες είναι καφετέρειες. Καφετέρειες γεμάτες είναι. Τώρα η κουζάνη που ξέφυγε, αυτό έκανε. Ναι. Κουζάνη έχει πολύ φοιτητικό. Παίρνω τηλέφωνο. Πιάσου το εσύ και πέσου μετά. Ποιο είναι αυτό που μπορεί. Δεν ξέρω, πες, έχουμε live τώρα, δεν μπορούμε. Ποιο πατάω. Αριστερά. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Μια... Εντάξει. Και συνεχίζουμε τώρα τις αυξήσεις μας. Εντάξει. Λοιπόν. Κλείνουμε βουβό, δύο αλυσίδες και ξεκινάμε τώρα να κάνουμε άλλη αύξηση. Θα ξεκινήσουμε δεξιά εδώ να κάνουμε δύο ποδαράκια από πίσω. Ένα, δύο, ένα ποδαράκι από πίσω. Το τηλέφωνο της Τατιάνας, γράψω να της το... Δεν το ξέρω τώρα, δεν μπορώ. Δεν μπορεί το... Ένα, δύο, μπροστινά. Και τώρα εδώ στα τρία ποδαράκια, το πρώτο θα το κάνουμε διπλό και τα άλλα δύο μονά. Ένα, δύο και τα άλλα δύο από πίσω. Ένα, δύο από πίσω. Εντάξει, δύο μπροστινά. Α, κατάλαβα. Και μετά, από τα τρία το μπροστινό. Ειρήνη, δώσε μου λίγο κλωστή, αγάπη. Από τα τρία το πρώτο κάνουμε από πίσω δύο φορές το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια φίλη, συγγνώμη, από Αλβανία μας βλέπει μια φίλη. Ναι, με λέει, με αγαπάει πολύ. Βέβαια. Παντού μας βλέπουν, και στην Αμερική. Δεν βλέπεις η Χαρούλα που λέει ότι η γονή της, πια η πιανιψιά της, τη βλέπει την Αμερική. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω τις αυξήσεις. Δεν είναι βέβαια. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνετε είναι μία σειρά χωρίς αυξήσεις, μία σειρά με αυξήσεις, εντάξει. Θα βλέπετε λίγο πώς πηγαίνει, απλώς όταν κάνετε τις αυξήσεις, τη μία φορά θα κάνετε από αριστερά, τη μία φορά θα κάνετε από δεξιά. Γιατί διαφορετικά, όταν πηγαίνει το σκουφάκι, δέστε το τώρα εδώ, θα σας δείξω λίγο αυτό, βλέπετε ότι πηγαίνει λίγο αριστερά. Έτσι, όταν το κάνουμε, αν δείτε τώρα η Νίκη πλέκει και πιο σφιχτά από μένα, αν δείτε εδώ πέρα, έχει κάνει συνέχεια από τη μία πλευρά. Τώρα δεν ξέρω να φαίνεται καλά. Λοιπόν, κάνει συνέχεια από τη μία πλευρά. Όταν κάνουμε αύξηση συνέχεια από τη μία πλευρά, πηγαίνει λίγο στραβά η γραμμή μας, λοξά, έτσι. Τι θα πρωτοφτιάξουμε, λέει, δεν ξέρουμε.
Λοιπόν, αυτό που θέλω είναι, επειδή θέλω η γραμμή μου να πηγαίνει ευθεία, ξαναλέω ότι θέλω μία φορά να αυξάνεται από δεξιά, μία φορά να αυξάνεται από αριστερά. Είδατε στην προηγούμενη σειρά μας εδώ πήγαμε από αριστερά, και σε αγοράκι μπορείτε να το κάνετε, ναι, το σχέδιο. Μία σειρά, ένα στο καθένα από πίσω και μπροστά τα δύο παραμένουν συνέχεια μόνο τα δύο τα μπροστινά. Και τώρα θα κάνουμε το πρώτο από τα τρία, δύο από πίσω, ένα και ένα. Δηλαδή μία φορά θα προσθέτετε δεξιά, μία φορά θα προσθέτετε αριστερά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και από Κύπρο και από Κέρκυρα μας βλέπουν Ειρήνη, τα κορίτσια μας. Να πούμε την αγάπη. Από Καστοριά μας βλέπει κανείς. Έχω από Καστοριά. Έχω από Καστοριά. Σ' αρέσει η Καστοριά? Εμένα μου αρέσει η λίμνη στην Καστοριά. Είχα πάρει μια τσάντα κάποτε από την Καστοριά που την έχω ακόμα. Πάρα πολύ ωραία. Θάνατη, Πάρα πολύ ωραία. Δεν ήταν βασικά δερμάτινη. Έχει κάποιοι... Όχι. Ήταν σαν συνθετικό, έτσι δεν ακριβώς ξέρεις. Αλλά επειδή αυτοί εκεί πέρα έχουν ειδικότητα, κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, δεν με πείραξε τότε. Είπα θα πάρω μια καλή τσάντα και μου άρεσε η ποιότητά τους. Δεν έχει πάθει τίποτα. Είναι βέβαια για καλή, δεν είναι έτσι για καθημερινή τσάντα. Το χειμώνα την κρατάω, θα τη δεις. Το νόμισε είναι αυτές οι δερμάτινες. Όχι. Συνήθως τα τουριστικά μου έδειξε έχουν αυτές. Πώς είναι και τα σανδάλια και οι δερμάτινες. Εγώ είχα μία και την έδωσα. Τι πλάκα σήμερα. Γιατί είναι, αυτά δεν τα δίνεις. Γιατί είναι μάλλον σπίτι όλο κατά σκαλά παλιά και καλά. Άντε βρε και εσύ. Καλακή. Αυτά είναι καλά πράγματα. Έχουν ποιότητα. Τώρα ξέρεις πόσο μετανιώνω για πολλά πράγματα που έδωσες, ε. Α, από Φλόρινα έχουμε την Άννα. Την αγάπη μας. Μοιάζει με το σκουφάκι με το γύσιο. Ναι, μοιάζει με το σκουφάκι με το γύσιο. Η Νίκη λέει όλα μισά τα έχω, λέει, μία από την Αθήνα. Ξεκινάει καημένη και μετά εγώ σας βάζω άλλα. Εγώ σας βάζω άλλα μετά και σας μπερδεύω έτσι και δεν ξέρετε αν πρώτο κάνετε. Εγώ να δείτε στο σπίτι, έχω 7 ξεκινημένα. Μην αγχώνεστε. Εγώ δεν μπορώ πάλι έτσι. Άμα δεν τελειώσω, ναι, δεν μπορώ να. Όχι, γιατί μετά ξεχνάω το άλλο που αφήνω. Είναι αλήθεια αυτή, αλλά επειδή εσένα είναι και το είδος τέτοιο που πλέκεις λεπτά, είναι διαφορετικά. Μην το ξεχνάς αυτό, Ειρήνη. Τώρα με έστειλε η μαμά ένα. Τι λέει? Το έχεις εκεί το νήμα. Α, η Αργυρό Κεφαλουκά είναι από την Καστοριά. Από ποιο μέρος μέσα από την Καστοριά έχεις Αργυρό? Εκεί πέρα έχει πολύ κρύο εντωμεταξύ. Μια φορά είχα πάει Οκτώβριο, δεν θυμάμαι, ίσως είναι λόγω της λίμνης ή το υψόμετρο. Κοζάνη ξέρω εμείς στην Αχωριές, από εκεί είμαστε, από το μαυροδέντρι της Κοζάνης είμαστε. Είσαι φυλακή. Μέρες η Κοζάνη. Ναι. Ναι, σήμερα. Δεν βλέπω ειδήσεις. Πολλά κρούσματα. Α, και η Δέσποινα από Καστοριά, η Δέσποινα η Μιχαηλίδου. Ωραία. Ναι. Αχ, κάτι έκανα εδώ λάθος, βλέπεις. Κάνω λάθος. Από Κάλυμνο μια φίλη. Α, στην Κάλυμνο είναι ωραία. Μ' αρέσουν τα νησιά εμένα. Έχουν πιο ήρεμη ζωή. Από Δελφούς, την αγάπη μας. Λοιπόν, στην πρώτη θηλιά από τις τρεις είπαμε που είναι από πίσω κάνουμε δύο και κάνουμε ένα λάξ. Πολλές λύσεις το κλαπ, το μισοτελειωμένον είμαστε. Είναι σταθερά και αυξήσεις γίνονται πάντα από πίσω. Πάρα πολύ όμορφο σχέδιο, πολύ σωστά Μαρία. Απλώς προσοχή Μαρία μου αυτό που είπα. Τη μια φορά κάνουμε δεξιά αύξηση και τη μια φορά κάνουμε αριστερά αύξηση, έτσι. Για να μην γίνεται η γραμμή μας λοξή. Είναι ένα κολπάκι, το οποίο πρέπει να το προσέχετε λιγάκι. Έτσι, διαφορετικά αν κάνετε μόνο από τη μια φορά. Η Νικολέτα μου, επειδή είναι μικρό κορίτσι και... ξεχάστηκε ίσως, λίγο της ξέφυγε εκεί πέρα. Την υπέρ ευχαριστώ και θα δείτε και μια υπέροχη ζακέτα που έκανε. Και επίσης να ξέρεις, την άλλη Δευτέρα, όχι αυτήνα, επειδή φεύγει την Τετάρτη Νίκη, θα της κάνουμε αποχαιρετιστήριο πάρτι. Yeah. Να το ξέρεις. Το απογευματάκι. Έχει το υπόψη σου. Είσαι καλεσμένη αν θες να έρθεις. Yeah. Ευπρόσδεκτη είσαι. Αν θέλεις. Εντάξει, δεν κάνουμε τίποτα τα βαντούρια μεταξύ μας. Μη φανταστείς. Θα κάνουμε κάτι τρομερό. Εσείς ξεκινάτε ελαφριά και καταλήγετε. Ελαφριά. Κοίταξε. Το τσίπουρο είναι μες στο βασικό. Άμα δεν πεις ένα τσίπουράκι, τι κάνεις. Έτσι δεν είναι. Για πες.
Τι είναι, βρε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από Τρίπολη, από Λάρισα. Ζηλέψαν τώρα τα κορίτσια. Γιατί είπα για την Καστοριά και γράφουν τώρα όλες από πού είναι. Κατάλαβες. Είναι ωραίο να λένε από πού είναι. Βέβαια, να μαθαίνουν. Υπάρχει μια άμεση επαφή. Μπορεί μεταξύ τους να γνωριστούν κιόλας. Γιατί μια μέρα ξέρεις, έτυχε έτσι. Τώρα δεν θυμάμαι από πού είναι. Πες παράδειγμα τους χάρτε μια κοπέλα από τη Λάρισα και είπε κι άλλη κι εγώ από τη Λάρισα. Α, πού μένει στη Λάρισα. Να βρεθούμε. Να ναι, ναι, βέβαια. Σχεδιάγραμμα δεν έχω κορίτσια κι αυτό. Λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα που η Λευσίνα μας βλέπει. Από την Άνδρο με αγαπάτε πολύ και εγώ σας αγαπάω πολύ. Τι ωραία να μπορούσα να πάω σε όλα αυτά τα μέρη που είσαστε. Ότι έχω φιλοξενία ξέρω όλες μου λέτε. Το θέμα είναι πώς να πας. Ε? Τώρα είναι και αυτή η κατάσταση. Η Νίκη λέει θα με τρελάνεις, λέει θα γυρίσω γρήγορα. Λέει. Να γυρίσει, σε θέλουμε εδώ. Παρέα μαζί μας. Τι θα κάνεις εκεί στη Σουηδία, στο κρύο. Εδώ πέρα περνάμε ωραία, φτιάχνουμε και ωραία πράγματα. Κάνουμε και το καλαμπούρι μας. Ναι. Τα ρολάκια αυτά που έκανες πάρα πολύ ωραία και δεν έβαλες πολύ ζάχαρη. Μ' άρεσε να ξέρεις. Λαφριά τα έκανα. Για μένα ήταν γλυκά. Όχι. Καλά ήταν, δεν ήταν γλυκά. Από Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Η Μαρθούλα πού είναι, και αυτή από Εύωσμο είναι. Η Μαρθούλα μου τι είπε. Ξεκουράζεται τώρα, η Μαρθούλα. Για εκείνη την ημέρα. Η Μαρθούλα τι είπε. Τρώω, αλλά... Δεν αντέχω άλλο, λέει. Θέλω να φύγω, λέει. Εσείς εδώ πέρα, λέει. Θα μου χαλάσετε. Άστας. Η Σούλα από την Κερατέα. Φυλάκια. Από Μέτσοπο. Χαλκίδα. Αχ, τη Χαλκίδα είναι το αγαπημένο μου μέρος. Η Χιώτισσα. Α, η Ρένα λέει είδα μια Χιώτισσα. Μπράβο. Σ' αρέσει, ε. Λοιπόν, μετά από αυτή την αύξηση, είπαμε ότι θα κάνουμε ένα στο καθένα. Εκεί που έχουμε ποδαράκι από πίσω, από πίσω. Εκεί που έχουμε μπροστινά, μπροστινά. Αυτό το κάνουμε για να στρώσει. Ξέρεις, ότι από Κρήτη δεν έχεις. Από κάπου. Πώς δεν έχω. Έχεις. Βέβαια, από Ηράκλειο έχω, από Ηράπετρα έχω. Βλέπετε αυτό πάλι σγουραίνει. Εμείς τώρα θα κάνουμε μονά. Δεν βιάζεστε φαντάζομαι, έτσι. Βάλτε την οικογένεια να φάει και εγώ εδώ είμαι. Άμα δεν φάγατε τώρα. Είδατε, μεσημεριάτικα δεν έβαλα. Εδώ μεταξύ ο ένας ο κύριος που ήρθε με τη γυναίκα του, με λέει για πλάκα. Και εγώ έκανα το πήρα στα σοβαρά. Λέει να σας ρωτήσω, λέει κάτι. Λέει, τι ώρα κάνετε την εκπομπή σας. Γυρνάει η γυναίκα του και απαντάει και λέει, ό,τι ώρα θέλει θα κάνει η Ανίτα. Λέει, εμείς θα τη βλέπουμε, ό,τι ώρα και να κάνει. Την έχασε τη γυναίκα του, ναι. Λέει, ναι, αλλά κάνετε μεσημέρι, λέει και ξέρεις. Και γυρνάω και, ναι, και γυρνάω και το λέω εγώ, συγγνώμη, λέω. Τώρα άλλαξα, λέω, θα κάνω 12 η ώρα, λέω. Ειρήνη, η Νίκη λέει πολύ ωραία τα μπούλα σου παρεπιπτόντως, γράφει. Για τα ρολάκια θέλουν συνταγή. Λένα, θα στη στείλω, μου την έδωσε η Νίκη. Και θα την ανεβάσω και στο προσωπικό μου το Facebook, όποιο θέλει να την πάρει. Επειδή εγώ έκανα και καλά ότι στεναχωρέθηκα, με λέει, και ότι είπαμε, λέει, εδώ μέσα, λέει, και ανεφτός, ναι. Δεν ξέρω εγώ. Λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, απλάκα το είπα. Όχι, όχι, λέω, εγώ στεναχωρέθηκα. Όπου έχουμε ποδαράκι από πίσω, κάνουμε ποδαράκι από πίσω. Τι είναι. Δεν ξέρω, δεν πειράζει. Κοιτάζει. Το κοίταγμα είναι δωρεάν. Ας με κοιτάζει, δεν πειράζει. Άμα μπει μέσα, θα πάει να την πεις ότι έχω live. Δεν βιάζονται τα κορίτσια. Επομένως, Ηράκλειο Κρήτης, η Αμαλία. Ορίστε, έκανες παράπονο. Πέστε κορίτσια από, από την Κρήτη, μιλήστε λίγο. Να δει η Ειρήνη ότι έχω κορίτσια από την Κρήτη. Πήγε ο μεγάλος ο γιος και ενθουσιάστηκε. Μάνα λέει, εκεί θέλω να ζήσω. Είναι ωραία. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ, το πιστεύεις. Και έχω και μια φίλη μου πολύ καλή στην Κρήτη. Τον άρεσε. Ναι. Και είναι, λέει, φιλόξενη πάρα πολύ. Ναι, το έχουν. Τη φήμη, η κριτική την έχουν. Όπως και οι Πόντι λένε ότι είναι φιλόξενη. Και ξέρεις ότι λένε, τώρα κάνουμε και συζητήσεις. Πώς το λένε, κοινωνικού περιεχομένου. Μας συγχωρείτε στο YouTube μετά, αλλά επειδή τώρα πάμε συνέχεια το ίδιο, για να περνάει και λίγο η ώρα. Α, από Κορώνας Χανιά είναι η Ελένη Δρόλια. Δεν το πρόσεξα. Μαθηματικά κάνεις, γεωγραφία μαθαίνεις. Μαθαίνω γεωγραφία. Κοινωνικού περιεχομένου. Ναι, γιατί δεν ξέρω γεωγραφία. Αλήθεια να λέει, ο αδερφός μου Λεμέλια γεωγράφη τι είσαι, λέει. Λοιπόν, φιλάκια σε όσοι μας βλέπετε πρώτη φορά. Βλέπω τώρα μια κοπέλα, η κυρία Αργυρό. Δεν ξέρω σε τι ηλικία είσαστε. Εμείς, να ξέρετε εδώ πέρα, δεν έχουμε νικούς πληθυντικούς. Τα κορίτσια μου και εγώ.
Εγώ, αν και δεν είμαι πολύ τώρα μεγάλη. Έπαθε η... Τι? Η Εγκίνα με χτύπησε. Σε χτύπησε, πάρε να φας. Δεν θέλω. Ναι. Συνέχεια μιλάω, λέει, δεν έχω σταματήσει. Άννα, μιλάς. Τι μιλάς, μόνη σου, Άννα? Μάθουν κι άλλοι στο κλάπ. Ναι, δεν είμαι μόνο εγώ, ε. Τι με λέει καμιά φορά, όταν στην ώρα του live, άμα περάσει, προχτές που έκανα, πώς το λένε, και είναι κάποιοι που με περιμένουν, θα τους πεις να περιμένουν λιγάκι. Πες, έχει live ακόμα. Όχι, όχι. Αν θέλουν να περάσουν, πες ότι έχει live και δεν μπορεί τώρα, σε λιγάκι. Πες τους λίγο. Ότι δεν έχω τελειώσει. Σε 5-10 λεπτά πες. Λοιπόν, όχι λέει, σου στέλνω μηνύματα. Τη συνταγή για τα ρολάκια θα την ανεβάσω στο προσωπικό μου το Facebook, να μην ανεβάζουμε στο Νήμα Κυλκής, εντάξει. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ πολύ και επειδή είχα και ένα ραντεβού και το ξέχασα, πήγε και 5 η ώρα, βελονάκι νούμερο 4, Νήμα, λέω, το Ελίνα. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι όταν προχωράει, βλέπετε πως πηγαίνει το σκουφάκι, μην το φοβάστε. Από εδώ και πέρα δεν θέλω να κάνετε άλλες αυξήσεις, εντάξει. Θα προχωράει, θα κάνετε όλο μπρος πίσω και αυτό θα ανοίγει και θα αρχίσει να κλείνει. Εάν πλέκετε χαλαρά, βάλτε μικρότερο βελονάκι. Αυτό το ιδανικό είναι το 12, η αλυσίδα και τα 11 ποδαράκια για εμάς τους μεγάλους. Δύο αυξήσεις είναι αρκετές που κάναμε, δεν χρειάζεται να κάνετε περισσότερες αυξήσεις. Δηλαδή έχετε φτάσει 1, 2, 3, 4 ποδαράκια από πίσω και 2 από μπροστά. Είναι αρκετές. Το σκουφάκι μας είναι αυτό. Εντάξει, η Νίκη πλέκει λίγο πιο σφιχτά από μένα. Θα σας πω λίγο πόσο είναι διπλωμένο. Διπλωμένο είναι στα 20 εκατοστά, έτσι. Και όπως είπα, το Ελίνα, δώσε μου λίγο να δείξω ξανά λίγο τα μέτρα και αυτά. Το Ελίνα, το οποίο είναι 50% μαλλί, το συγκεκριμένο χρώμα το δικό μου είναι το πορτοκαλί, αυτό είναι το κεραμιδί, τα βρίσκεται στο nimakilkis.com, 50% μαλλί, 50% ακριλικό, το 100 γραμμάρια 265 μέτρα. Θα πρέπει δυστυχώς, λοιπόν, με το διπλό βελονάκι, το κατάλαβε. Ανά. Εσύ είσαι η μόνη που το γράφει, να ξέρεις, και η Ειρήνη που τα προδίδει. Λοιπόν, δέστε, δεν θα πω τίποτα για το διπλό βελονάκι. Θα περιμένετε. Λοιπόν, εδώ είναι η ένωσή μου, τη δυνατή σημασία, το κόψα. Λοιπόν, δέστε πόση ελαστικότητα έχει, μην το φοβάστε. Επίσης, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι, αν φοβάστε ότι γίνεται φαρδί, με την πρώτη αύξηση που κάνετε, κάντε 2-3 σειρές όλο από πίσω, μπρος, πίσω, μπρος και μην δώσετε άλλες αυξήσεις, εντάξει. Νοικοκυρές και δασκάλα και όλες και τα λοιπά. Δέστε το. Πόσο ανοίγει, βλέπετε τι ελαστικότητα έχει. Εγώ έχω 55 εκατοστά περίμετρο. Σας είπα ότι είναι 20 εκατοστά έτσι διπλωμένο, εντάξει. Μην το φοβάστε στο ύψος, επειδή εγώ τώρα το έχω διπλώσει προς τα έξω. Είναι 24 εκατοστά ύψος. Θα σας βρω πίνακες και για μικρά παιδιά και για μεγάλους. Για το ύψος από πάνω από την κορυφή μέχρι τα αυτιά. Και για την περίμετρο, για να τα έχετε σαν ενδεικτικά για εσάς. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Την νέα εβδομάδα θα κάνουμε πολλά ωραία πράγματα. Ελπίζω η Ειρήνη μόνο να μας φέρνει πολλά πράγματα να τρώμε, γιατί προσπαθούμε να χάσουμε κανένα κιλό και δεν μας βοηθάς, να ξέρεις. Εσύ δεν μας βοηθάς. Μας φέρνεις ωραία πράγματα. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα κάνεις όλα ωραία. Χαίρομαι που σας αρέσει. Γίνεται να κάνεις λίγα light, να σου βρω μερικές στέγες light, να μας κάνεις κάποια light. Όχι. Είμαι και εγώ διάσημη και δεν θέλω. Κοιτάξτε, θα σας ανεβάσω τη στέγη για τα ρολάκια στο προσωπικό μου προφίλ Ιωσήφιδου Ανίτα, στα ελληνικά, για να μην τα ανεβάσω στο Νήμα Κυλκής.
θα μας κορυδεύουν μετά, λοιπόν. Εντάξει. Είναι πούνε... και μερικά κορίτσια, ναι, που θέλουν να κάνουν κάτι καινούριο. Εγώ είμαι πάντα του καινούριου. Βέβαια. Γιατί να μην ξέρει μια συνταγή, να τη δει και να την κάνει. Εγώ τους έχω υποσχεθεί, θα τους κάνω βίντεο για την πίτσα μου. Έτσι αυτό. Ο κάθε ένας ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Μια Ιταλίδα μου την έμαθε εμένα. Έχει καλαμποκίσιο αλεύρι μέσα. Λοιπόν, σας φιλώ. Σας εύχομαι μια όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Σας ενημερώσω την Κυριακή για το τι θα κάνουμε τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ την Ειρήνη μου που μόλις άκουσε στο live ότι είμαι μόνη μου, ήρθε το κορίτσι μου να μην με αφήσει. Βλέπετε πόσο με αγαπάνε έτσι. Εγώ τι να κάνω μετά. Πώς να το τοποδώσω αυτό. Λοιπόν, στο τελείωμα, τίποτα δεν κάνετε, κλείνετε με βουβό. Αν θέλετε εσείς να κάνετε άριχτα, κάνετε άριχτα. Εντάξει. Το διπλό βελονάκι που είπα, κάνει τελειώματα της σάρπας, θα το βρω και θα στο δώσω. Εγώ γι' αυτό το είπα, για το διπλό βελονάκι, επειδή κάνει τελειώματα πολύ ωραία. Και κάνει και ωραίες τσάντες. Τσάντες δεν ξέρω να κάνω, αλλά για τελειώματα. Λοιπόν, σας φιλούμε, σας αγαπάμε, την αγάπη μας από μένα και από την Ειρήνη. Να είσαστε καλά, να μην σκέφτεστε τα προβλήματα. Μπράβο, υγεία πάνω απ' όλα, μην σκέφτεστε τα προβλήματα και όλα θα πάνε καλά και ξεσπάστε στο βελονάκι σας. Φιλάκια, φιλάκια. Γεια σας.